Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Δελή, βουλευτή του ΚΚΕ στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή σας μέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Καρούτζο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δελή, θα ξεκινήσω με το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Τι στάση θα τηρήσει το ΚΚΕ στη Βουλή σε σχέση με την καθολική ψήφο που προωθεί η κυβέρνηση? Το ΚΚΕ δεν ανήκει στα κόμματα που αλλάζουν τις θέσεις τους συγκυριακά, όπως κάνουν άλλα κόμματα, εν προκειμένου το κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας και άλλα. Γιατί πού την άλλαξε? Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αυτή την άποψη και την προηγούμενη φορά? Ωστόσο όμως, το 2019 το Δεκέμβρη, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν έναν νόμο, ο οποίος υπάρχει και ισχύει. Ως αποτέλεσμα συμβιβασμού, θα έλεγα. Ναι, ωστόσο, εάν ένας νόμος αντιβαίνει τόσο πολύ τις αρχές ενός κόμματος, νομίζω ότι δεν τον ψηφίζει. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας κεροσκοπισμός. Για ποιο λόγο? Ένας κεροσκοπισμός το να αλλάζουν και τυχοδιοκτισμός μαζί, τα κόμματα να αλλάζουν τις θέσεις τους, αλλά εν προκειμένου, για να μην μείνουμε σε αυτό, κύριε Καρούτζο, νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο απροκάλυπτης ψηφοθυρίας απέναντι στους ομογενείς. Γιατί κοιτάξτε, εδώ η δυνατότητα που, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Σωστά. Από τον τόπο της κατοικίας, από τον τόπο της διαμονής τους, χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο. Έτσι δεν είναι? Περί αυτού πρόκειται. Ωστόσο όμως, πρέπει να συνυπολογιστεί. Το κριτήριο είναι να εγγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ναι, ωστόσο όμως πρέπει να συνυπολογιστεί ότι σε αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Και κύριε Καρούζο, την ελληνική ηθαγένεια μπορούν να την αποκτήσουν σύμφωνα με το δίκαιο του αίματος που υπάρχει στην ελληνική ένωμη τάξη, όσοι έχουν έστω και έναν μακρινό έως πολύ μακρινό πρόγονο ελληνικής καταγωγής. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το δικαίωμα το εκλογικό θα το είχε και ο πρίγκιπας Φίλιππος της Αγγλίας, αυτός που πέθανε πριν. Πόσοι όμως είναι αυτοί? Ωστόσο, αυτούς περιγράφεται τώρα, για τι ποσοστό μιλάμε τώρα? Αυτοί τους οποίους περιγράφεται. Και πόσοι έχουν εγγραφεί από αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους? Εμείς λέμε το πόσοι μπορούν να εγγραφούν. Ναι. Το πόσοι θα αποκτήσουν ξαφνικά το δικαίωμα. Το δικαίωμα να εγγραφούν το έχουν, το πόσοι θα έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο της κατοικίας τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός δυνητικά, και αρκεί να σκεφτούμε τα εκατομμύρια των Ελλήνων που βρίσκονται και μένουν στις χώρες. Δυστυχώς κάνει διακοπές, δεν ξέρω, βρίσκεστε κάπου μάλλον που δεν έχετε καλό σήμα. Υπάρχει κίνδυνος, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούω, ναι. Υπάρχει κίνδυνος να διαμορφωθεί ένα πολύ μεγάλο εκλογικό σώμα, όπου άνθρωποι οι οποίοι εμείς δεν αμφισβητούμε ότι αγαπούν την πατρίδα τους, την Ελλάδα, τη χώρα μας, αλλά δεν έχουν κανένα κοινωνικό ή κανένα οικονομικό δεσμό με την Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει η ζωή τους εξαρτάται από άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στις χώρες που μένουν, και σε κάθε περίπτωση αυτή η πολιτική τους επιλογή στις εκλογές δεν θα έχει συνέπειες. Ξέρετε όμως, η ψήφος δεν είναι υποχρεωτική, λέτε για δεσμό, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις αν δεν έχεις δεσμούς. Ούτε φαντάζομαι κάποιος που δεν έχει δεσμούς με την Ελλάδα θα σηκωθεί ένα ωραίο πρωί να πάει να επιλέξει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς δεν λέμε ότι είναι υποχρεωτικό. Εμείς λέμε τη δυνατότητα που υπάρχει, μάλλον τον κίνδυνο που υπάρχει, να διαμορφωθεί ένα εκλογικό σώμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δεν θα έχει ελάχιστη έως καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και θα διαμορφώνει τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες αυτής της χώρας στην οποία ζούμε. Εμείς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΚΚΕ έθεσε, κύριε Καρούτζο, τους τρεις άξονες για την ύπαρξη των οικονομικών και κοινωνικών δεσμών μέσα από συγκεκριμένες παραμέτρους να αποδεικνύονται. Θα υπάρχει ένας ανώτατος χρόνος απουσίας από τη χώρα ή, αν θέλετε, ένας ελάχιστος χρόνος παρουσίας, εν προκειμένου αυτό ήταν τα 2 χρόνια, και βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, μιλάμε για την αυτοπρόσωπη παρουσία του κάθε ψηφοφόρου στα εκλογικά τμήματα, είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού. Και να σας πω και κάτι, κύριε Καρούτζο, αυτοί οι τρεις άξονες, αυτά τα αυτονόητα κατά τη γνώμη μας κριτήρια,
τα έχουν θέσει και άλλες χώρες, επειδή γίνεται πολύς λόγος και για, το, και για την διεθνή πρακτική. Χώρες όπως είναι η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, έχουν τέτοιους ακριβώς περιορισμούς στη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κατοίκων τους από το εξωτερικό. Και βεβαίως υπάρχουν και χώρες όπως το Ισραήλ και η Ιρλανδία, χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ απόδημο κομμάτι τους στο εξωτερικό, μακριά από τις χώρες τους, οι οποίες απαγορεύουν τελείως τη δυνατότητα συμμετοχής των... Άρα αντιλαμβάνομαι ότι είστε κατά της διεύρυνσης του δικαιώματος των ομογενών να ψηφίζουν... Να ψηφίζουν από τον τόπο καταγωγής, γιατί δεν αφαιρείται κανένα δικαίωμα, το δικαίωμα της ψηφοφορίας. Πάντως μπορεί να έρθει κάποιος από αυτούς να ψηφίσει στην Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και μπορεί να έρθει. Άρα τι αλλάζει δηλαδή. Να σας πω και κάτι ακόμα. Αλλά για να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει, μπορεί να κάνει ένα ταξίδι κάποιες ώρες και να εξοδέψει ένα τεράστιο ποσό. Ισχύει και λίγο παράξενα αυτό, την ώρα που χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα συμπολίτες μας που δούλευαν στον τουρισμό ή ήταν φοιτητές και που δεν, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε απολύτως να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις εκλογές, επειδή ήταν πολύ μακριά από τα σπίτια τους, από τον τόπο που ψήφιζαν, ξαφνικά να φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Είναι μια απολύτως ψηφοτηρική κίνηση απέναντι στους ομογενείς. Και να σας πούμε είναι και κάτι ακόμα. Όλοι οι δημοκράτες είναι ομογενείς. Οι ομογενείς είναι όλοι νεοδημοκράτες. Μα δεν λέμε αυτό. Εδώ είδαμε αυτό. Το ΚΚΕ να έρχεται πρώτο σε κάποιες χώρες στις προηγούμενες εκλογές. Γίνεται διαγωνισμός ψηφοθερίας αυτή τη στιγμή, στην οποία το ΚΚΕ δεν παίρνει μέρος. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που έχουν οι ομογενείς, κύριε Καρούτζο, είναι αυτό το πρόβλημα τη συμμετοχής στις εκλογές. Δεν έχουν άλλα προβλήματα, δεν έχουν άλλα δικαιώματα οι ομογενείς. Τα παιδιά τους σε ποια σχολεία πηγαίνουν και μαθαίνουν ελληνικά γράμματα? Δάσκαλοι δεν υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες από αυτές. Σχολεία ολόκληρα, στο Μόναχο, στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία καταγγέλλονται για εκείνα. Δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να κάνει κάτι για να λυθούν, για να μην πούμε το άλλο, για το πώς οδηγήθηκε, ποιοι φταίνε και ποιες πολιτικές και ποιες κυβερνήσεις και ποια κόμματα που έφυγαν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, από την πατρίδα μας. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι υποκρισία και ψηφοθυρία απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο. Τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για το πώς μπορούν για τη δυνατότητα της ψήφου. Αφήστε που αυτό ακριβώς, ιδιαίτερα για τις εκατοντάδες χιλιάδες αυτών που έφυγαν τα τελευταία χρόνια, η ρύθμιση που ισχύει, κύριε Καρούτζο, μια χαρά μπορεί να λειτουργήσει. Το ότι δεν λειτουργήσε μέχρι τα τώρα πιθανά να οφείλεται και σε μια έλλειψη διάθεσης επικοινωνίας αυτής της δυνατότητας που είχαν οι Έλληνες, έλλειψη δυνατότητας επικοινωνίας από την κυβέρνηση εννοώ. Πάντως εγώ θα επιμείνω ότι κάποιος που δεν έχει δεσμούς δεν θα πάει να ψηφίσει, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δεσμούς με τη χώρα δεν θα σηκωθεί ένα αεροπρωί, ούτε θα τον πάρει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας να πάει να ψηφίσει στις εκλογές. Ωστόσο θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι έτσι δημιουργείται η δυνατότητα για τη δημιουργία ενός τεράστιου εκλογικού σώματος. Είναι δυνατότητα αυτή, δεν λέμε ότι θα γίνει, αλλά είναι, μπορεί και να γίνει όμως. Αν γίνει όμως, αν συμβεί, αν διευρυνθεί σε τέτοια μεγάλη έκταση και όγκο το εκλογικό σώμα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε. Το ερώτημα είναι όμως, θέλουμε να έχουμε δεσμούς με τους Έλληνες του εξωτερικού ή θέλουμε να τους αποκόψουμε και να τους κόψουμε την πρόσβαση? Βεβαίως και θέλουμε να έχουμε δεσμούς και το κόμμα μας εξακολουθεί και ενισχύει αυτούς τους δεσμούς. Αυτοί οι δεσμοί όμως μπορούν να πραγματοποιηθούν με τις πολιτιστικές σχέσεις, με την ελληνόγλωση εκπαίδευση όπως σας είπα, γενικότερα με ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό, να στηριχθούν εκεί πέρα από το επίσημο ελληνικό κράτος και βεβαίως να υπάρχουν όλες εκείνες οι γέφυρες επικοινωνίες με την πατρίδα, προκειμένου αυτοί να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την πολιτισμική και την εθνική. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά εδώ, με συγχωρείτε, δεν θεωρούμε ότι αυτό εντάσσεται στο... Για να μην εξαντλήσουμε όμως με το θέμα των ομογενών, να πάμε και σε άλλα θέματα. Στις εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς τις βλέπετε ως ΚΚΕ, δεδομένου ότι είδαμε και κάποιες αιχμές από τον κύριο Κουτσούμπα στην ομιλία του στη Βουλή? Δεν μας πέφτει βέβαια λόγος, ωστόσο τις παρακολουθούμε. Είναι διαπιστωμένο και στη χώρα μας και στην Ευρώπη η αδυναμία της σοσιαλδημοκρατίας
που στην Ελλάδα εκφράζεται από δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, να αποτελέσει, αν θέλετε, μια πιστική εναλλακτική για το σύστημα, με την έννοια ότι μπορεί να ενσωματώνει λαϊκές μάζες όπως το έκανε παλαιότερα. Έχει απολέσει αυτή την δυνατότητα και την έχει απολέσει γιατί έχει ασκήσει πολιτικές οι οποίες ήταν όχι απλά δεξιές, αλλά πολλές φορές και ακραία νεοφιλελεύθερες σύμφωνα με την ορολογία τους. Τις παρακολουθούμε. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι αυτά τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το απέδειξαν και στις προγραμματικές δηλώσεις, δηλαδή με τις τοποθετήσεις των κομμάτων τους, ότι δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού, και αυτό το βάρος το ανέλαβε από την πρώτη στιγμή και μέσα στη Βουλή, το ΚΚΕ, και έξω από τη Βουλή, στηρίζοντας το εργατικό, το λαϊκό κίνημα και τις διεκδικήσεις. Μόνο που η τάση που διαμορφώνεται στρίβει προς τα δεξιά και όχι προς αριστερά. Πέρα από το ΚΚΕ μπορεί να αύξησε τις δυνάμεις τους, αλλά την ίδια στιγμή είδαμε να μπαίνουν στην Ελληνική Βουλή ακροδεξιά κόμματα. Ναι, βέβαια αυτό έχει ξαναγίνει και το 2012. Και να έχει ανατραπεί η σχέση, σχέση αριστεράς-δεξιάς στην κατανομή των ψήφων, να το πω έτσι. Το ότι έχει αλλάξει η κατανομή των ψήφων ανάμεσα σε δυνάμεις, σε πολιτικές δυνάμεις του συστήματος, δεν καθιστά τον πολιτικό συσχετισμό αρνητικό. Αυτό και μόνο το γεγονός. Είναι αρνητικό γεγονός, βεβαίως, η είσοδος τόσων πολλών φασιστικών μορφωμάτων στη Βουλή. Επαναλαμβάνω όμως, έχει ξαναγίνει. Πρόκειται για έναν αρνητικό συσχετισμό και έτσι κι αλλιώς και με ένα άλλο ενδεχομένως αποτέλεσμα. Όμως υπάρχει και ένα φωτεινό σημάδι σε όλον αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό, που είναι η ενδυνάμωση, η σημαντική ενδυνάμωση του ΚΚΕ και σε ψήφους και σε βουλευτές και σε κύρος, αν θέλετε, και σε δυνατότητα να οργανώνει την εργατική, τη λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε μια πολιτική η οποία δεν κράβει, δεν κρύβει τις προθέσεις της, έχει ήδη ξεκινήσει. Αναμένεται νέα επέλαση της φορολιστίας, αναμένεται νέα επέλαση στα δικαιώματα και στους μισθούς των εργαζομένων. Εντάξει, τώρα, ο Μητσοτάκης δίνει αυξήσεις τώρα. Πώς θα γίνει η επέλαση? Αυξήσεις, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών? Δείτε, πώς θα γίνει η επέλαση? Αυξήσεις, βεβαίως. Όταν δίνει κανείς αυξήσεις χαμηλότερες από τον πληθωρισμό, το μόνο που κάνει είναι να μειώνει τις μειώσεις των μισθών. Μειώνονται λιγότερο οι μισθοί, αλλά όμως είναι μείωση μισθών. Όταν η αυξήση πολίτονται του πληθωρισμού. Γιατί με βάση τα επίσημα στοιχεία, Καρούτζο, παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν το 2022, το εργατικό, το λαϊκό εισόδημα, το μηνιαίο, έπεσε κατά 7,5%. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδας, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επίσημα στοιχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται, όσο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που αφορά τους εργοδότες. Με συγχωρείτε, αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων και θα αποτελέσει το άλοθη για περαιτέρω, αν θέλετε, μειώσεις των παροχών των ασφαλισμένων. Συνεπώς, χάσαμε τον κύριο Δελή. Δεν έχουμε καμία, δεν ακούγεται καθόλου πλέον, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον έχει. Κύριε Δελή, ναι. Με ακούτε? Σας ακούω. Α, τώρα σας επανήλθατε. Να ολοκληρώσουμε και πείτε. Ολοκληρώστε τη φράση, ναι, και δεν ακούσαμε τίποτα. Λέω ότι αυτά τα μέτρα που εμφανίζονται ως θετικά από την κυβέρνηση είναι θετικά για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για το κεφάλαιο. Και είναι εξόχως αρνητικά για τους εργαζόμενους, γιατί ούτε το εισόδημα προστατεύουν και επιπλέον αφαιρούν ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα από τους εργαζομένους. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, μιας και αποτελούν αντικείμενο των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, κάτι το οποίο βεβαίως στηρίζουν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.